Τόσο στην επί της αρχής συζήτηση όσο και στην πρώτη κατάρθρον συζήτηση, εστιάσαμε την προσοχή μας σε ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου με την ιδιαίτερη σημασία που έχουν και τις προεκτάσεις τους. Θα επαναλάβω συνοπτικά αυτά στα οποία ασκούμε κριτική και στα οποία, τα οποία δεν θα αναλύσω ξανά γιατί τοποθετηθήκαμε αναλυτικά, γιατί θεωρούμε τις συγκεκριμένες αλλαγές αντιδραστικές και επικίνδυνες. Και θα προσθέσω και κάποιες επισημάνσεις που δεν πρόλαβα να κάνω στις προηγούμενες τοποθετήσεις. Πρώτα, κύριε, επαναφέρουμε ως ιδιαίτερα αντιδραστική και δεν αφορά το ζήτημα αυτό μόνο φυσικά το νομικό, όπως λέγεται, κόσμο, την εισαγωγή της πιλωτικής δίκης στα πολιτικά δικαστήρια, όπως ήδη συμβαίνει και στη διοικητική δίκη, σύμφωνα με το άρθρο 2 του νομοσχεδίου. Η κριτική μας επιβεβαιώθηκε και από τις έντονες επιφυλάξεις που εκφράστηκαν από τους περισσότερους φορείς στην ακρόασή τους. Και επαναλαμβάνουμε ότι η ουσία βέβαια βρίσκεται στη βασική επιδίωξη που υπηρετείται μέσω της πιλωτικής δίκης, αυτής του ασφικτικού ελέγχου στη διαμόρφωση της νομολογίας, την ενιαία, αποτελεσματική και χωρίς παρέκκληση εφαρμογή και ερμηνεία των αντιλαϊκών νόμων, κάτι που έχει επιβεβαιωθεί και με την εφαρμογή της πιλωτικής δίκης στα διοικητικά δικαστήρια. Και είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα της περίοδου των μνημονίων, το πώς δίκαια αιτήματα και ανάγκες, λαϊκές ανάγκες, στριμώχτηκαν στις δημοσιονομικές δυνατότητες και βέβαια δεν υπήρχε περιθώριο παρέκκλησης από αυτά. Και είναι παρελκυστικό αυτό που προσπαθούν να παρουσιάσουν ότι ευνοεί αυτό τους οικονομικά αδύναμους, διότι δεν είναι το ζητούμενο μόνο, να το πούμε έτσι, μια επιτάχυνση, όταν στην πραγματικότητα αυτή η επιτάχυνση οδηγεί σε αποστέρηση δικαιωμάτων. Με έκπληξη μάλιστα τώρα άκουσα την πρόταση του εισηγητή της πλειοψηφίας για αύξηση των δικαστικών εξόδων. Μάλλον δεν έχετε αντιληφθεί την κατάσταση που επικρατεί στα λαϊκά στρώματα, τη δυσκολία και τα εμπόδια που έχουν στην πρόσβαση της δικαιοσύνης για να κάνει τέτοιου είδους προτάσεις. Τα δικαστικά έξω, εντάξει. Στην δεύτερη, και για τον επιθέν, εντάξει, αυτό δεν μπορεί να λειτουργεί αποτρεπτικά η πρόσβαση στη δικαιοσύνη μόνο και μόνο επειδή υπάρχει ενδεχόμενο να... Τέλος πάντων, θα μην χάσω και τον χρόνο, θα απαντήσω και αργότερα αν χρειαστεί στην επόμενη. Δεύτερον, στο θέμα της εδραίωσης της έγγραφης απόδειξης στην πολιτική δίκη και την κατάργηση ουσιαστικά της ζωντανής εξέτασης μαρτύρων στο ακροατήριο που επιτυγχάνεται μέσα από ένα πλέγμα διατάξεων, είχε ήδη εφαρμοστεί το 2015 και εδραιώνεται και ενισχύεται περαιτέρω. Τρίτον, στη διατήρηση των ενόρκων βεβαιώσεων ως μέσο απόδειξης ανεξάρτητα από τη μείωση του αριθμού που πλέον επιτρέπεται να προσκομιστούν σε κάθε δίκη και πολύ περισσότερο με την κατάργηση της δυνατότητας να δίνονται και ενώπιον του δικηγόρου στα άρθρα 21 με 23. Στα δυο μάλιστα τελευταία ζητήματα που αφορούν κυρίως το ζήτημα της προφορικότητας της διαδικασίας, δεν μπορούμε παρά να μην σχολιάσουμε την εντυπωσιακή, θα έλεγα, από τη μεριά της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ υποκρισία, που σήμερα ξαφνικά ενοχλείται για την καταστρατήγηση της αρχής της προφορικότητας, όταν δεν είναι ο ίδιος που έφερε την κατάργηση της εμάρτυρης απόδειξης στον κορμό της πολιτικής δίκης, δηλαδή στην νέα τακτική διαδικασία. Μας εντυπωσιάζει πραγματικά η όψιμη αναγνώριση του προβλήματος. Την νέα διαδικασία ακόμα, η διαδικασία αυτή, η κατάργηση της προφορικότητας ουσιαστικά επεκτείνεται και στις μικροδιαφορές και ιδιαίτερα αντιδραστική και προβληματική θεωρούμε τη δυνατότητα της επίλυσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που κατά τη γνώμη μας ανοίγει επικίνδυνους δρόμους για τη στρεβλή και αντιδραστική εισαγωγή συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και αλγορίθμων στην απονομή της δικαιοσύνης στις συνθήκες της βαθιάς ταξικής διαίρεσης και ανισοτιμίας στην αστική κοινωνία. Ακόμα, αναφερθήκαμε στο άρθρο 53 του νομοσχεδίου, με το οποίο
διατηρείται η προηγούμενη κατάργηση της ρητής πρόβλεψης για τη δυνατότητα προσωρινής απασχόλησης εργαζομένου μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης. Εφαρμόζονται δηλαδή οι γενικές διατάξεις για την προσωρινή ρύθμιση κατάστασης ως ασφαλιστικό μέτρο, στο πλαίσιο του οποίου μπορεί να αντιμετωπιστεί και το ζήτημα της εργασίας των απολυμένων εργαζομένων. Αναφέρθηκε και στην προηγούμενη τοποθέτησή μου ότι είναι αποκαλυπτική και η αιτιολογική έκθεση το πώς περιγράφει αυτή τη διάταξη και μάλιστα επιβάλλεται εσφικτική προθεσμία των 60 ημερών για την άσκηση της κύριας αγωγής με σκοπό όχι την προστασία των εργαζομένων όπως θα έπρεπε βέβαια, αλλά την προστασία των εργοδοτών όπως με σαφήνεια διατυπώνεται στην αιτιολογική έκθεση, λες και τους λείπουνε τα μέσα προστασίας με 1002 διατάξεις. Ακόμα ασκήσαμε κριτική στην κολοβή επαναφορά της δυνατότητας χορήγησης αναστολής στην αναγκαστική εκτέλεση μόνο για τα κινητά με το άρθρο 61. Έχει αναφερθεί εκεί από τους φορείς. Ζητάμε έστω την πλήρη επαναφορά του άρθρου 938, παρόλο που συνολικά διαφωνούμε με το πλέγμα των διατάξεων που έχουν εφαρμοστεί στην αναγκαστική εκτέλεση από τον νόμο του 2015 και διατηρούνται σήμερα. Ζητάμε την δυνατότητα της χορήγησης αναστολής σε κάθε δίκη της αναγκαστικής εκτέλεσης, για κινητά και ακίνητα βέβαια, κάτι που το ζητά και αφορά την προστασία κυρίως της κατοικίας από τους πληστηριασμούς. Την προκλητική διάταξη του προτινόμενου άρθρου 68 για την αυτόματη μείωση της τιμής της πρώτης προσφοράς, σε συνδυασμό βέβαια με το άρθρο 65 για τη δυνατότητα της αποκοινού πλειοδοσίας, είναι πραγματικά ένα εξόφθαλμο δώρο για τα κοράκια των τραπεζών, για τη μεθόδευση της μείωσης του τιμήματος και να βγάζουν στο σφυρί κοψοχρονιά τη λαϊκή κατοικία. Νομίζω ότι παρέλκει το αναλύσουμε περαιτέρω. Ακόμα, εστιάσαμε στις σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις με τη νέα ρύθμιση του άρθρου 73, η οποία έχει περάσει πραγματικά στα ψηλά μέχρι τώρα. Είναι αρνητική εξέλιξη το ότι καθορίζεται ως αφετηριακό σημείο για την αντίστροφη εκκίνηση του προνομίου και στις εργατικές απαιτήσεις ο χρόνος του πραγματικού πληστηριασμού και όχι η ημερομηνία που ορίζεται αυτός πρώτη φορά. Είναι μια απαράδεκτη διάταξη που θα οδηγεί σε περαιτέρω αποστέρηση του προνομίου για τις απαιτήσεις των δεδηλωμένων, γιατί γνωρίζετε ότι από τον αρχικό ορισμό μέχρι την πραγματική διενέργεια του πληστηριασμού ενδεχόμενο να μεσολαβήσει μεγάλο διάστημα, και ενώ η επιχείρηση συνήθως θα έχει κλείσει, οι εργαζόμενοι θα είναι άνεργοι και θα χάσουν περαιτέρω απαιτήσεις των εργαζομένων το προνόμιό τους. Επαναφέρουμε τη θέση μας για πλήρη προνομιακή κατάταξη στην πρώτη θέση όλων των εργατικών απαιτήσεων χωρίς χρονικό περιορισμό. Θέλω επίσης να σχολιάσω σε σχέση με το άρθρο 66, που όχι τυχαία έχει συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί αφορά ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα της επικοινωνίας των γονέων με το ανήλικο τέκνο τους μετά από το διαζύγιο. Ζητήματα που εκφράζονται στην καθημερινότητα πολλών γονέων και δυστυχώς οι σχετικές παρεμβάσεις των αποφάσεων για την επικοινωνία γίνονται πάντα κατά του πιο αδύναμου μέρους. Ως κόμμα, τοποθετηθήκαμε αναλυτικά στην πρόσφατη τροποποίηση του οικογενειακού δικαίου, αναφορικά με τα ζητήματα της επιμέλειας και της επικοινωνίας. Η κριτική μας αφορά σε μια διαφορετική αντίληψη που έχουμε για την προστασία των παιδιών και τη σχέση των γονέων τους και θεωρούμε ότι οι πρόσφατες αλλαγές όχι μόνο δεν κατάφεραν να δώσουν ουσιαστική απάντηση σε υπαρκτά προβλήματα παρά τις διακηρύξεις, αντίθετα σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται ότι ενίσχυσαν και ενισχύουν το κλίμα πόλωσης και έντασης ανάμεσα στους γονείς κατά τη διαδικασία του διαζυγίου. Φυσικά και υπογραμμίσαμε ότι χρειάζεται να ληφθούν μέτρα για την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων, τη συνδρομή των δικαστών με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό από δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες υποστήριξης. Αυτές οι προϋποθέσεις βέβαια δεν πληρούνται. Επομένως και η δικονομική διάταξη για την εφαρμογή της ουσιαστικής πάσχει από τις ίδιες εγγενείς αδυναμίες. Σε κάθε περίπτωση, είμαστε κάθετα αντίθετοι με την απόδοση σε δικαστικούς επιμελητές της αρμοδιότητας να συντάσσουν διαπιστωτικές πράξεις και να βεβαιώνουν γεγονότα και ένομες σχέσεις, μετατρέποντάς τους στην πραγματικότητα σε ιονή αστυνομικά όργανα, πολύ δε περισσότερα όταν
όταν αφορούν τόσο ευαίσθητα ζητήματα για την προστασία των ανήλικων τέκνων, που βέβαια είναι δεδομένο ότι απαιτούν ειδικές επιστημονικές γνώσεις και σχετική πείρα. Και δεν διορθώνεται, θεωρούμε, απλά με την αλλαγή της ορολογίας ότι δεν θα βεβαιώνουν αλλά θα διαπιστώνουν. Δεν αλλάζει αυτό την ουσία του ζητήματος, γιατί και η διαπιστωτική πράξη θα έχει στην πραγματικότητα έννομες συνέπειες. Διαφορετικά δεν θα έχει και νόημα η καθιέρωσή της. Ιδιαίτερα να αναφερθώ, για να μην τώρα δεν προλαβαίνω να πω για τα ζητήματα της ψηφιακής δικαιοσύνης, έχουμε πει και στην πρώτη μας τοποθέτηση, θα πω αναλυτικά και στην Ολομέλεια. Βέβαια, να επισημαίνουμε ορισμένους κινδύνους που έχουν κυρίως για τον περιορισμό και απώλεια έστω και των όποιων μειωμένη ασφάλεια προσφέρουν σε δικονομικά δικαιώματα που έστω εξασφαλίζει το αστικό δίκαιο. Και διατυπώνουμε επιφυλάξεις και για τα ζητήματα της ηλεκτρονικής επίδοσης, αλλά και στο ζήτημα της πρόσκλησης για τη συμπλήρωση τυπικών παραλήψεων από το γραμματέα με μήνυμα στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου. Φυσικά και είναι μια θεμητή διαδικασία, όμως θα πρέπει να υπάρχει λεπτή πρόβλεψη ότι η πρόσκληση θα θεωρείται συντελεσμένη με την απάντηση του παραλήπτη, για να είναι βέβαιο ότι έχει λάβει γνώση. Ναι, και ολοκληρώνω με αυτό ότι δεν συμφωνούμε με τη γενική κατάργηση του δικονομικού δικαιώματος για την άσκηση της προφορικής αντέτησης στα ασφαλιστικά μέτρα και τέλος για τις προτινόμενες αλλαγές στο ένδεκο μέσο της ανέρεσης και στη δίκη του αερίου πάγου. Θεωρούμε ότι κινείται σε θετική κατεύθυνση, αλλά δεν είναι ολοκληρωμένο. Για παράδειγμα, στο άρθρο 36, η δυνατότητα προβολής ισχυρισμού που αφορά σε δεδικασμένο και την κλίση για υπόμνημα όταν εξετάζονται αυτεπάγγελτοι λόγοι ανέρεσης, όμως επαναλαμβάνουμε τη θέση μας ότι πρέπει να επανέλθει η συγκεκριμένη έκθεση στην αναιρετική δίκη. Επίσης, είναι σωστό ότι αναγνωρίζεται το δικαίωμα της άσκησης ανέρεσης σε όλες τις δίκες περί την εκτέλεση, όμως θεωρούμε ότι η μεταβατική διάταξη είναι προβληματική. Θα πρέπει να υπάρχει γενική χορήγηση του δικαιώματος και σε εκκρεμείς υποθέσεις, όσο δεν έχει βέβαια λήξει η προθεσμία για την άσκηση ανέρεσης. Τα υπόλοιπα στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ, κύριε.